Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε όμως με τον κύριο Κώστα Παπαδάκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και υποψήφιο ευρωβουλευτή. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκη. Καλώς σας μεσημέρι, να είστε καλά. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε έτσι πριν πάμε στα πολύ πολιτικά και στην επικαιρότητα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιος είναι ο εκλογικός στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Στοχεύετε στην τρίτη θέση. Εμείς στοχεύουμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά να βρεθεί το ΚΚΕ με νέες δυνάμεις, ιδιαίτερα από έναν κόσμο ο οποίος όλο το προηγούμενο διάστημα δοκίμασε τον ΣΥΡΙΖΑ και θα λέγαμε ότι διαψεύστηκαν και οι ελπίδες και όλα αυτά που είχε, που έλεγε προεκλογικά. Νομίζουμε ότι βγαίνει ένα συμπέρασμα και ταυτόχρονα ένας κόσμος ο οποίος εκτιμάει τη στάση του ΚΚΕ που από την πρώτη στιγμή τον προειδοποίησε για το τι έρχεται, για τα μνημόνια που θα ψήφιζε και ο ΣΥΡΙΖΑ, την άγρια αντιλαϊκή πολιτική που θα προωθούσε με την ίδια αποφασιστικότητα με τους προηγούμενους. Και από αυτή τη σκοπιά η ισχυροποίηση του ΚΚΕ, το γεγονός ότι μπορεί να καταγραφεί η συμπόρευση που βλέπουμε και στα ψηφοδέλτια από έναν κόσμο που ακολουθεί το ΚΚΕ, νομίζουμε ότι μπορεί να εκφραστεί και μια πτυχή αυτή να καταγραφεί είναι και να γκρεμιστεί από την τρίτη θέση η εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή. Και αυτό πιστεύουμε μπορεί να γίνει αποτελεσματικά μόνο με ένα ισχυρό ΚΚΕ και στην κάλπη, όχι μόνο στις ευρωεκλογές αλλά και στην περιφέρεια, στους δήμους, πατού δηλαδή την επόμενη μέρα, να υπάρχει ένα ισχυρό ΚΚΕ, γιατί πιστεύουμε ότι το κύριο είναι να έχει δυνάμεις την επόμενη μέρα ο λαός μας να παλέψει. Και αυτές τις υποδομές και στο κίνημα και με την προσφορά του στους αγώνες, νομίζουμε ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει ότι είναι το ισχυρό ΚΚΕ την επόμενη μέρα. Κύριε Παπαδάκη, αυτό που είπατε τώρα για την τρίτη θέση που το συσχετίζεται με τον εκτοπισμό της Χρυσής Αυγής από αυτή τη θέση, το πάτε και παραπέρα, δηλαδή σας ενδιαφέρει εσάς να είστε τρίτοι και στις εθνικές εκλογές, γιατί έχουμε ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, που το επιδιώκει για άλλους λόγους. Εσάς σας ενδιαφέρει αυτό? Εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι βάζουμε το πύχη ιδιαίτερα να απευθυνθούμε σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο και λέμε όσο πιο ψηλά τόσο πιο καλά. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα νομίζουμε να δοθεί ένα μήνυμα ότι ισχυροποιήθηκε το ΚΚΕ και αυτό να είναι σαφές και ξεκάθαρο. Αυτός είναι ο στόχος. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν σήμερα νομίζουμε ότι υπάρχει δυνατότητα ένας κόσμος, γιατί ακούσαμε πριν και τον κύριο Τσίπρα στο σταθμό σας, ο οποίος αναφέρθηκε και ότι δεν μπορούν να πιστούν οι φίλοι του ΚΚΕ. Εμείς λέμε ότι το αντίστροφο θέμα. Όχι, είπε και τη γνωστή φράση, αν το ακούσατε. Εσείς λέτε ότι την μπρόκολα τη λάχανα. Έτσι αντιμετωπίζετε τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ένα κομμάτι της αριστεράς είναι. Ναι, καταρχήν εντάξει, χωράει πολλή συζήτηση πλέον αν μπορεί να λεχθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά, η αριστερά του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αμερικάνων, της επέσχητης συμφωνίας των Πρεσπών, όλων των αντεργατικών μέτρων, των ιδιωτικοποιήσεων, της κατάργησης. Πήρε και φιλολαϊκά μέτρα όμως, δεν πήρε μόνο αντεργατικά, δεν πήρε κάποια φιλολαϊκά. Θα σας πούμε, της κατάργησης του δικαιώματος στην απεργία, όλων των ΜΑΤ, των χημικών απέναντι σε απεργούς, συνταξιούχους, όλα αυτά νομίζουμε ότι δεν έχουν καταγραφεί στην συλλογική μνήμη των εργαζομένων και πολύ περισσότερο σήμερα το πρόβλημα το καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ που δυσκολεύεται να μαζέψει τους ψηφοφόρους του που κάποτε κατάφερε να εκλοβήσει και σήμερα νομίζουμε ότι αυτή η συζήτηση που γίνεται σήμερα, γιατί ξέρετε βεβαίως τα κόμματα έχουν επιμέρους διαφορές. Έτσι παίζεται το και έτσι πάντοτε παίζονταν το δικοματικό παιχνίδι, που αυτές οι επιμέρους διαφορές δίνουν ανάσα ζωή στο σύστημα, γιατί ξέρετε έχει ανάγκη το αστικό πολιτικό σύστημα από δύο κόμματα που να έχουν επιμέρους διαφορές, δεν έχει ανάγκη από δύο απολύτως ίδια κόμματα. Έχει ανάγκη λοιπόν και αυτό το κόμμα που ομά και κοινικά και ανοιχτά θα διατυπώνει τις εντολές του κεφαλαίου όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μητσοτάκη και ταυτόχρονα έχει και ανάγκη ένα κόμμα που στην υλοποίηση τα πήγε περίφημα για το κεφάλαιο, για τους εφοπλιστές, γι' αυτό παίρνει όλα τα εύσημα από Μέρκελ, Μακρόν, Σεβ, Σέτε, όλους τους μεγάλους ομίλους και τα μεγάλα συμφέροντα
και που θα εμφανίζει αυτές τις κατευθύνσεις φιλολαϊκές. Βλέπουμε όμως, κύριε Παπαδάκη, βλέπουμε μια, τουλάχιστον δημοσκοπικά, έτσι δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο, αλλά βλέπουμε μια επιστροφή ενός δικοματισμού και μιας πόλωσης. Πώς το ερμηνεύετε αυτό, με βάση και όσα έχετε πει τώρα στην εκπομπή μας μέχρι στιγμής, δηλαδή όσα αυτά που έχουν γίνει, πώς αιτιολογείτε να πηγαίνει ένα τόσο μεγάλο μέρος του κόσμου ξανά σε δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία έχετε περιγράψει όπως τα έχετε περιγράψει. Οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε, κάθε φορά εκφράζουν περισσότερο, αντί να καταγράφουν την πραγματικότητα, τη διαμορφώνουν, και να κρατήσουμε μικρό καλάθι για όλη αυτή τη τελευταία εβδομάδα στην προσπάθεια να ξαναστηθεί αυτή η πόλωση. Και το λέμε αυτό γιατί, για παράδειγμα, ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται σαν το μικρότερο κακό, ότι τέλος πάντων θα είναι τόσο σκληρός, παριστάνει το προστάτη των δημοσίων υπαλλήλων. Όμως, για παράδειγμα, υπάρχει ένα κριτήριο και μια πραγματικότητα, για παράδειγμα, και στο δημόσιο και στους δήμους, άμα το θέλετε, και στους εκπαιδευτικούς, υπάρχουν έργα και ημέρες. Υπάρχουν τα οχτάμινα, υπάρχουν οι εργολάβοι, υπάρχουν ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, δημόσιων υπηρεσιών, υπάρχουν κανονισμοί λειτουργίας οι οποίοι χειροτερεύουν τα εργασιακά δικαιώματα. Είναι γνωστή ο νόμος που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ με την προαναγγελία πωλήσεων χιλιάδων αναπληρωτών στους εκπαιδευτικούς, που μάλιστα δέχτηκαν ΜΑΤ και χημικά. Νομίζουμε ότι βγαίνει ένα συμπέρασμα, λοιπόν, ότι στο δρόμο αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, τον διαβαίνουν και οι δυο τους, βεβαίως στα στρατηγικά συμπλέον, στα κύρια, και ο καθένας με τον τρόπο του εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Γιατί τώρα, αν γυρνάς, ας πούμε, αν έχεις κλέψει 10 από τους συνταξιούχους, από τους εργαζόμενους, και γυρνάς το ένα, και αυτό με δικαιούχους, κριτήρια, κόφτες, και την ίδια ώρα κάνεις και 50 φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο, νομίζουμε ότι ο λαός όχι μόνο δεν πρέπει να πει ευχαριστώ, όχι μόνο δεν πρέπει να εγκρίνει τον επόμενο γύρο αντιλαϊκής επίθεσης που το ετοιμάζει την επόμενη μέρα, αλλά να είναι ψηλιασμένος και με ισχυρό ΚΚΕ να πει ότι σας έχω καταλάβει, και την επόμενη μέρα είμαι διαθετημένος να οργανώσω την πάλη μου πριν να είναι αργά. Κύριε Παπαδόπουλε, πώς εξηγείτε, Παπαδάκη, με συγχωρείτε, χίλια συγγνώμη, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ενώ η Ευρώπη, οι λαοί της Ευρώπης έχουν φάει στο πετσί τους τη λιτότητα και εκατομμύρια πολίτες στην πραγματικότητα έχουν οδηγηθεί στη φτωχοποίηση και στην περιθωριοποίηση, τα κόμματα που δείχνουν αυτή τη στιγμή να εισπράττουν όλη αυτή την δυσαρέσκεια με ψήφο, εννοώ, δηλαδή να στηρίζονται, είναι τα ακροδεξιά κόμματα και όχι τα κομμουνιστικά. Είναι μια χρήσιμη εφεδρεία, πιστεύουμε, για το σύστημα, και δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να μεταβεί από κάποιο άλλο αστικό κόμμα στις δυνάμεις εθνικιστικές, ακροδεξιές, της εγκληματικής ναζιστικής και της αυγής, γιατί, ξέρετε, στηρίζουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου αυτές οι δυνάμεις. Δεν είναι τυχαία η χθεσινή υπόθεση με την Αυστρία, που βγήκαν όμιλοι από πίσω που στηρίζανε και με εφημερίδες και ομίλους αντίστοιχα. Ούτε επίσης το γεγονός ότι σε μια σειρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκυβερνούν ο Σαλβίνι, μια χαρά, λειτουργεί η Ιταλία, η καπιταλιστική Ιταλία. Αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Παπαδάκη. Οι λαοί τους ψηφίζουν. Δεν ψηφίζουν αριστερά οι λαοί, ψηφίζουν αυτούς. Ναι. Γιατί? Και το ερώτημα είναι το γιατί. Γιατί αυτό λέμε ότι στηρίζονται από συγκεκριμένες μερίδες του κεφαλαίου, που δεν στηρίζουν τα κομμουνιστικά κόμματα ασφαλώς. Στηρίζονται ακριβώς και αναπαράγονται και ακριβώς λειτουργούν ένα νέο πόλο που θέλουν να διαμορφώσουν, ακριβώς για να εκλοβίζουν την διαμαρτυρία που υπάρχει, για παράδειγμα, στη συζήτηση τώρα. Και δείτε, για παράδειγμα, την αντιπαράθεση με το Βέμπερ, ας πούμε, και τη συζήτηση του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Μα είναι, η συζήτηση είναι και είναι περιεχομένου, όταν υπάρχει, για παράδειγμα, η συγκυβέρνηση στη Γερμανία, που το κόμμα του κυρίου Βέμπερ μια χαρά συγκυβερνάει με τους σοσιαλδημοκράτες, που ο κύριος Τσίπρας πήγε στο συνέδριό τους και τους χαιρέτησε ως την επιλογή που πρέπει το επόμενο διάστημα να βρεθεί. Δηλαδή, στην Γερμανία συγκυβερνούν, λοιπόν, και εδώ η συζήτηση είναι ο Βέμπερ που θα έρθει και αν έρθει και τι θα γίνει. Άρα, λοιπόν, δεν έχει καμία σημασία, λέτε, αν είναι ο Βέμπερ ή ο Τίμερμανς, για παράδειγμα. Δεν έχει καμία σημασία. Είναι το ίδιο. Εμείς λέμε,
εμείς λέμε ότι στα στρατηγικά, στα κύρια, συμπλέουν και όχι μόνο συμπλέουν, συγκυβερνάνε στη Γερμανία οι παρατάξεις τους. Και συγκυβερνήσαν και σε μια σειρά άλλες χώρες. Στα επιμέρους διαφορές μπορεί να έχουν, όμως το κύριο στα στρατηγικά νομίζουμε ότι βγαίνει ένα συμπέρασμα. Και εδώ ακριβώς κυνηγώντας διαφορές ανάμεσα στα κόμματα ή συζητώντας για το λιγότερο κακό, φτάσαμε... γιατί συζητώντας ας πούμε να αποφύγουμε να γίνουμε η γενιά των 700 ευρώ, φτάσαμε στα 300 και στα 200 και στα 400 ευρώ. Για να σώσουμε τις συντάξεις φτάσαμε στα επιδόματα πείνας για τους παλιούς και τους νέους συνταξιούχους. Για να απαλλαγούμε από τον έμφυα φτάσαμε σήμερα να πληρώνουμε όχι τον έμφυα αλλά και μια σειρά άλλους φόρους και χαράτσια. Ή για να απαλλαγούμε από τα μνημόνια φορτωθήκαμε και τρίτο που το ψήφισαν όλοι μαζί. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν έχεις μια πολιτική την οποία έχουν συμπράξει όλοι τους. Εδώ, γιατί πέρασε και δεν ακούμπησε η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη πρόσφατα ότι ήταν προχωρημένες οι συζητήσεις το 2015, το 2015 προ-Κολοτούμπας, όχι τώρα που έχει κάνει όλα αυτά τα έσχη ο ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνησή του, νομίζουμε ότι βγάζει ένα συμπέρασμα για το πόσο φως και σκότος είναι, πόσο μέρα ή νύχτα είναι οι μεγάλες ασύμβατες διαφορές. Άρα λοιπόν λέμε ισχυρό ΚΚΕ για να κάνεις πραγματικά τη διαφορά και αυτό φαίνεται σε όλα τα ζητήματα, ακόμα και με τις επικίνδυνες εξελίξεις στο Αιγαίο και στην Κυπριακή ΑΟΣ. Που βλέπετε εδώ ότι έχει κλονιστεί πλέον η εμπιστοσύνη ενός κόσμου που είχε την Ευρωπαϊκή Ένωση τα προηγούμενα χρόνια. Καταγράφεται ότι το 74% δεν έχει εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, ο ελληνικός λαός. Ή λέει ο κόσμος ότι μόνο το 46% θεωρεί θετική την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τους βλέπουμε όλους αυτούς τους συμμάχους μας όλο αυτό το διάστημα και τις Ηνωμένες Πολιτείες που λένε κτλ. Γιατί και η Βρετανία, είδατε τη στάση που είχαν μπροστά στο ζήτημα της Κυπριακής ΑΟΣ. Εδώ έχουμε γεωτρήσεις και μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εφησυχάζει και εμφανίζει, λέει, είναι τζούπια η γεώτρηση πρόσφατα ο κ. Τσίπρας. Μα το ζήτημα που θέτει η Τουρκία και στοχεύει αυτή την περίοδο δεν είναι να έχει εξορίξεις. Το ζήτημα είναι να καταγράψει περιοχές ως αμφισβητούμενες, να τις γκριζάρει και να τις εκμεταλλευτεί. Κύριε Παπαδάκη, επειδή λοιπόν πάμε λίγο προς το τέλος, δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα μεταφέρω και ένα από τα ερωτήματα ακροατών, που είναι ίσως και μια κουβέντα για αυτά τα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση, τα μέτρα ελάφρυνσης. Λέει ο κύριος Θόδωρος, ρωτήστε τον κύριο Παπαδάκη, γιατί ψήφισε το ΚΚΕ παρόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος παρόν στη θεσμοθέτηση των μέτρων ελάφρυνσης. Εμείς κάθε φορά με κριτήριο τα συμφέροντα των εργαζομένων τοποθετούμαστε. Για παράδειγμα, σε αυτό το πακέτο ψηφίσαμε για τη συντάξη χειρίας, ψηφίσαμε για την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας, την αναστολή των ασφαλιστικών εισφορών για τους πληγέντες στο ΜΑΤ, μια ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγινά. Δεν είχαμε πρόβλημα να ψηφίσουμε, πώς να το πω, κάποια μέτρα. Ναι. Όμως, όταν έρχονται για παράδειγμα για παράδειγμα το ζήτημα με τις οφειλές που γίνεται κούρεμα μεν οφειλών για τους αυταπασχολούμενους, ταυτόχρονα όμως γίνεται και κούρεμα συντάξεων. Ανοίγει ένας επικίνδυνος δρόμος. Εμείς δεν ενατιωθήκαμε σε αυτό, ψηφίσαμε παρόν. Είπαμε όμως ότι ανοίγει και ένας επικίνδυνος δρόμος και πρέπει να το πάρει υπόψη του εργαζόμενος. Ή για παράδειγμα το γεγονός ότι έχεις αυτή την κλοπή 64 δις από τα ασφαλιστικά ταμεία και συνολικότερα από τους συνταξιούχους, ότι έκλαψαν 12 και 15 χιλιάδες από κάθε συνταξιούχο και επιστρέφουν 1 ευρώ την ημέρα. Λοιπόν, και ταυτόχρονα αυτό γίνεται και με ποσοστώσεις 30, 50 και 70% με δικαιούχους και κόφτες. Λοιπόν, λέμε ότι δεν μπορείς αυτά να τα περνάς έτσι. Βεβαίως, εμείς βάζουμε θέμα να τα πάρει ο κόσμος γιατί τα έχει ανάγκη. Mm-hmm. Αλλά πρέπει πολύ σοβαρά να σκεφτεί ποιος τον έφερε σε αυτήν την ανάγκη, ποιος τον έχει καταδικάσει σε αυτήν την χαμοζωή, αυτό το διάστημα, που να βλέπει τα 300 ευρώ και να λέει είναι ανάσα. Νομίζουμε ότι πρέπει να πάρει αποφάσεις απέναντι σε αυτούς που του έχουν κόψει την ανάσα εδώ. Κύριε Παπαδάκη, φτάνουμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Για την συνομιλία. Γεια σας.